Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη από το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή που έθεσε τα ερωτήματα. Έθεσε τέσσερα ερωτήματα, τα οποία είναι κέρια και μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις κακοποιητικές γλώσσες αγάπης με τις οποίες μεγαλώσαμε. Πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι σημαίνει ο όρος γλώσσα αγάπης. Ο Γκάρι Τσάπμαν έγραψε το βιβλίο «Οι πέντε γλώσσες της αγάπης», το οποίο μας έχει δώσει αυτό τον τρόπο έκφρασης να λέμε «Η γλώσσα αγάπης μου είναι η α ή η β». Το βιβλίο του Γκάρι Τσάπμαν δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο να το έχει γράψει ένας ψυχολόγος και να είναι βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα. Το βιβλίο αυτό είναι πολύ δημοφιλές σε διάφορους χριστιανικούς κύκλους στην Αμερική. Ξεκίνησε να είναι δημοφιλές μέσα από διάφορους χριστιανικούς κύκλους στην Αμερική. Δεν έχει όμως μια καλή επιστημονική βάση. Είναι βασισμένο αποκλειστικά ...πάνω στι εμπειρίες του Ντόκτορ Τσάπμαν... ...ο οποίος κάνει μεγάλες γενικεύσεις... ...βασισμένες πάνω στις δικές του προσωπικές παρατηρήσεις. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ψυχολόγος. Έχει ένα πτυχίο στην ανθρωπολογία... ...αλλά το διδακτορικό του... ...και το βασικό μέρος της δουλειά του... ...έχει να κάνει με τη θρησκευτική εκπαίδευση και τη θεολογία ο Γκάρι Τσάπμαν, που έγραψε το βιβλίο «Οι πέντε γλώσσες της αγάπης», το οποίο είναι ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρονται πάρα πολλοί άνθρωποι για να πούν στον άλλο ξέρει. Μπορεί να μην σου λέει με λόγια ότι σε αγαπάει ο άνθρωπος σου ή ο γονιός σου ή το παιδί σου, αλλά στο δείχνει. Είναι ένα βιβλίο που το έγραψε ένας ο οποίος έχει πρώτο πτυχίο στην ανθρωπολογία και ασχολείται με τη θεολογία και την εκπαίδευση στη θεολογία. Αυτό ο άνθρωπο ο Dr. Gary Chapman, ο οποίος ονομάζεται Dr. Λόγω του διδακτορικού του, δεν είναι ψυχολόγος και διαφωνώ και με το περιεχόμενο του βιβλίου του, αλλά και με τις απόψεις που εκφράζει το βιβλίο του, οι οποίες σαφώς έγιναν πολύ δημοφιλεί στο γενικό πληθυσμό, όπως γίνονται όλες οι απόψεις, οι οποίες μας δίνουν δικαιολογίε για να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα και για να βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ο Dr. Gary Chapman, Dr. Θεολογίας, στο βιβλίο του λέει, ισχυρίζεται, ξαναλέω ότι διαφωνώ, ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικές γλώσσες αγάπης, με βάση τις δικές του παρατηρήσεις, με βάση τα δικά του πιστεύω. Ισχυρίζεται στο βιβλίο του αυτό ο Τσάπμαν ότι κάποιοι άνθρωποι εκφράζονται καλύτερα με τα λόγια, άλλοι με τη σωματική επαφή, άλλοι αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο στον άλλον, ενώ άλλοι λατρεύουν να χαρίζουν δώρα. Ο Τσάπμαν ονόμασε αυτούς τους πέντε τρόπους, τις πέντε διαφορετικές γλώσσες αγάπης, οι οποίες υπάρχουν και μπορεί να μην τις αναγνωρίζουμε. Και υποστηρίζει ότι αν μάθουμε τη γλώσσα αγάπης του άλλου, τότε θα είναι πιο εύκολο να αγαπηθούμε και να έχουμε επικοινωνία αντιλαμβάνεστε πόσο προβληματικό είναι αυτό να λέω ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικές γλώσσες αγάπης με βάση το τσάπμα και τις θεωρίες του οι πέντε γλώσσες της αγάπης είναι φράσεις επιβεβαίωσης το να λες τον άλλον ότι τον αγαπάς και να δείχνεις θαυμασμό και εκτίμηση με τα λόγια σου και λέει όταν αυτή είναι βασική γλώσσα αγάπης κάποιου τότε μιλάει με καλοσύνη και αγάπη στον άλλον Λέει είναι μία γλώσσα αγάπης, όχι η γλώσσα αγάπης, μία γλώσσα αγάπης. Η δεύτερη γλώσσα αγάπης είναι ο ποιοτικό χρόνος. Μπορεί ένας άνθρωπος να μην σου λέει με λόγια πως σε αγαπά, ξαναλέω με βάση τη θεωρία του Τσάπμαν, αλλά να αποζητά την αμέριστη προσοχή του συντρόφου του. Να θέλει να είναι συνέχεια μαζί με τον σύντροφο του. Αν κάποιο θέλει να είναι συνέχεια μαζί μας με βάση το Τσάπμαν, αυτό είναι η γλώσσα της αγάπης που ονομάζεται ποιοτικό χρόνος. Εγώ εδώ θα κρούσω ένα κουδουνάκι κινδύνου και θα πω ο άλλος μπορεί να είναι και μονικός μαζί μας και στόλκερ και να θέλει να είναι όλη την ώρα μαζί μας και να μας ελέγχει. Με βάση όμως το Chapman ο ποιοτικό χρόνος είναι μια γλώσσα αγάπης. Μια άλλη γλώσσα αγάπης με βάση το Chapman είναι η σωματική επαφή. Μα αγγίζει ο άλλο, μα κρατά το χέρι του, μα κάνει μασά, κάνει σεξ μαζί μα. Άρα αυτό είναι μια γλώσσα αγάπη. Η τέταρτη γλώσσα αγάπη με βάση το τσάπμα και το βιβλίο του Οι Πέντε Γλώσσε τη Αγάπη είναι οι πράξη εξυπηρέτηση. Αν ο άλλο μα κάνει δουλειέ, μα εξυπηρετεί, σημαίνει ότι μα αγαπά. Εγώ εδώ θα κρούσω πάλι το κουδουνάκι του κινδύνου και θα πω: Άλλο μπορεί να μα εξυπηρετεί για να μα χειριστεί, να μα χειραγωγήσει και να αποσπάσει κάτι από εμά. Δεν σημαίνει ότι μα αγαπά κάποιο ο οποίο μα κάνει εξυπηρετήσει. Και η πέμπτη γλώσσα αγάπη είναι τα δώρα. Και λέει ο Τσάπμαν τα άτομα που χρησιμοποιούν τα δώρα ως γλώσσα αγάπης προσφέρουν δώρα για να δείξουν την αγάπη και την εκτίμηση τους. Εννοείται ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κακοποιητές κάνουν δώρα στα θύματά τους για να τα αποπροσανατολίσουν. Και υπάρχει μάλιστα και ένα πολύ σύνηθες Ανέκδοτο που λέει ότι αν ο άνδρα σου ή αν η γυναίκα σου σου φέρει ένα δώρο μεγάλη αξία, ίσως αυτό να σημαίνει ότι νιώθει ένοχο ή ένοχη για μια πιστεία που έχει κάνει ει βάρο σου και γι' αυτό σου κάνει το δώρο. Ξαναλέω, ο Τσάπμαν δεν είναι ψυχολόγο. Όποιο έχει δίπλα από τον όνομά του τον ντόκτορ, δεν σημαίνει ότι είναι ιατρό ή ότι έχει διδακτορικό στη ψυχολογία. Οποιοδήποτε διδακτορικό τίτλο και να έχει κάποιο, αν έχει διδακτορικό τίτλο στα μαθηματικά, αν έχει διδακτορικό τίτλο στα οικονομικά, πάλι θα είναι ο δόκτωρ Τάδε. Αυτό είναι δόκτωρ γιατί έχει κάνει τυχείο ανθρωπολογία και έχει κάνει μεταπτυχιακέ σπουδέ στη θεολογία και στη θεολογία τη εκπαίδευση. Άρα, ξαναλέω σε αυτό το βίντεο, για πρώτη φορά το λέω τόσο ξεκάθαρα σε ένα βίντεο και ο λόγος που το λέω για πρώτη φορά είναι γιατί δεν έτυχε να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό το βιβλίο «Οι πέντε γλώσσες της αγάπης» με βρίσκει αντίθετη και ως προς το σκεπτικό του και ως προς την επιστημονικότητα όσων ισχυρίζεται και ως προς το λόγο για τον οποίο γράφτηκε αυτό το βιβλίο και δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δικαιολογήσουν είτε τους εαυτούς τους που δεν δείχνουν την αγάπη τους με λόγια και με πράξεις και δεν είναι ξεκάθαρα αγαπητική προς άλλους ανθρώπους θέλουν να δικαιολογήσουν και να πω ξέρεις εγώ με βάση το βιβλίο του Τσάπμαν και με βάση τους πέντε, τις πέντε γλώσσες της αγάπης θυμήθηκα τώρα να ψω και το φως και με βάση τι πέντε γλώσσε τη αγάπη, εγώ ξέρει, δεν λέω ότι σε αγαπάω, δεν σου μιλάω με μορφαλώγια, όμω κάνω πράγματα για σένα, κάνω δουλειέ για σένα. Άρα, χρησιμοποιώ αυτή τη γλώσσα τη αγάπη ή θέλω να κάνω σεξ μαζί σου. Άρα, χρησιμοποιώ αυτή τη γλώσσα τη αγάπη. Πάμε τώρα πίσω στα τέσσερα ερωτήματα που έχει θέσει η κοπέλα, τα οποία με ενέπνευσαν να βάλω τίτλο σε αυτό το βίντεο Κακοποιητικέ γλώσσε αγάπη. Ιρωνικά, γράφω το γλώσσε αγάπη. Γιατί μία γλώσσα αγάπη υπάρχει. Κάποιος να σε αγαπά και να σου το δείχνει με τα λόγια του και με τις πράξεις του. Και όταν λέω με τις πράξεις του εννοώ να μην κάνει οτιδήποτε το οποίο σε βλάπτει. Όχι να σου το δείχνει με τις πράξεις του κάνοντας σου δώρα, αγοράζοντας σου ακριβά πράγματα ή κάνοντας δουλειές μέσα στο σπίτι. Καμία πράξη, καμία συμπεριφορά να μην είναι κακοποιητική. Ρωτάει φίλοι. Γίνεται όταν μεγαλώνουμε να νομίζουμε ότι αυτό που κάνει η μάνα μας είναι αγάπη Αλλά αφού μεγαλώσουμε κοιτάζοντας πίσω να καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν τελικά αγάπη Ναι γίνεται Ναι γίνεται Για παράδειγμα η μάνα μου μου έδειχνε στοργή όταν ήθελε να με χειραγωγήσει Ή μου έδειχνε στοργή όταν έκλαιγα μετά που μου έκανε αυστηρή κριτική ή μου έκανε κομπλιμέντα τα οποία υποδείκνυαν σύγκριση ή μου έκανε κομπλιμέντα με σκοπό να κερδίσει κάτι από μένα. Άρα αυτό που περιγράφεις για τη μάνα σου είναι χειριστικότητα. Και η χειριστικότητα είναι μια εξαιρετικά κακοποιητική γλώσσα αγάπης. Δεν είναι αγάπη η χειριστικότητα. Δεν σημαίνει ότι αν ένας γονιός λέει στο παιδί του σε αγαπώ ότι πραγματικά το αγαπά. Εδώ θα θυμίσω αυτό που έχω πει και άλλες φορές ότι πρέπει να δούμε ότι το εργαλείο της αγάπης είναι η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος έχει μια αγαπητική ψυχή, αν είναι ένα αγαπητικό όν, αν έχει ένα υγιές yes, στυλ προσωπικότητας, ναι, μας αγαπάει αγαπητικά, αν όμω ένα άνθρωπο είναι κακοποιητικό, αν ένα άνθρωπο είναι ναρκιστή, αν ένα άνθρωπο εκμεταλλεύεται του άλλου ανθρώπου, με εκείνο τον κακοποιητικό εαυτό, με εκείνη τη μαύρη ψυχή, με εκείνη τη μικρόψυχη ψυχή, μα αγαπάει. Ακόμη και αν ο ίδιο πιστεύει πω μα αγαπάει, το αποτέλεσμα είναι η αγάπη του να μην είναι αγαπητική, α μου επιτραπεί. Αυτός, ...αυτός ο πλεονασμός. Μπορεί κάποιος να είναι πεπισμένος ότι μας αγαπάει... ...να προσπαθεί να μας πείσει με λόγια ότι μας αγαπάει... ...να προσπαθεί και με πράξεις να μας πει ότι μας αγαπάει... ...αλλά στην πραγματικότητα αυτό που μας δίνει να μην είναι αγάπη... ...αλλά να είναι κακοποίηση. Τι είναι αγάπη... ...είναι η θετική βαθιά σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων... Και ένα άνθρωπο που αγαπάει τον άλλο άνθρωπο χαίρεται με τη χαρά του άλλου άνθρωπου, λυπάται με τη λύπη του και προσπαθεί συνειδητά να είναι ωφέλιμο, να είναι χρήσιμο στον άλλον άνθρωπο. Προσπαθεί συνειδητά να μην τον βλάπτει και αν τον βλάψει, νιώθει πραγματικά ενοχή που τον έβλαψε, συντρίβεται από τη στενοχώρια γιατί έχει βλάψει το πρόσωπο που αγαπάει. Ζητάει ειλικρινή συγγνώμη και κάνει ουσιαστική προσπάθεια να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Όλα τα άλλα δεν είναι αγάπη. Όλα τα άλλα είναι περιπεξήματα. Μας περιπέζουν οι άνθρωποι που μας λένε ότι μας αγαπάνε την ίδια ώρα που μας κοροϊδεύουν. Την ίδια ώρα που μας προσβάλλουν. Την ίδια ώρα που έχουν εξαιρετικά κακή άποψη για εμάς. Την ίδια ώρα που προφητεύουν μαύρες προφητείες για εμάς. Την ίδια ώρα που έχουν την χειρότερη γνώμη για εμάς. Την ίδια ώρα που ευχαριστούνται πάρα πολύ να μα υπενθυμίζουν τα λάθη του παρελθόντο. Την ίδια ώρα που μα λένε θα φας τα μούτρα σου πάλι. Πίσω θα έρθει Είσαι ένα άχρηστο άνθρωπο που όλο κάνει λάθη, αλλά εγώ σε αγαπώ. Όχι, αυτό το πράγμα δεν είναι αγάπη. Είναι κακοποίηση. Άρα γίνεται η μάνα μα μεγαλώνοντα μα ή ο πατέρα μα να μα λένε ότι μα αγαπάνε, αλλά οι πράξει του να μην είναι πράξει αγάπη, αλλά να είναι πράξει βία. Ψυχική βία, πολλέ φορέ και σωματική βία και άλλου είδου βία. Και οι πράξει του να είναι πράξει κακοποίηση και όχι αγάπη. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ βαφτίζω κάτι αγάπη, ότι αυτό είναι όντω αγάπη. Δεν μπορεί να συνεπάρξει αγάπη με πόνο. Δεν μπορεί να συνεπάρξει αγάπη με βία. Δεν μπορεί να συνεπάρξει αγάπη με κακοποίηση. Όπου υπάρχει βία, όπου υπάρχει κοροϊδία, όπου υπάρχει ψέμα, όπου υπάρχει αδικία, δεν υπάρχει αγάπη. Δεν μας αγαπά ένας άνθρωπος που μας κοροϊδεύει. Δεν μας αγαπά ένας άνθρωπος που μας λέει ψέματα. Δεν μας αγαπά ένας άνθρωπος που υποτιμά την νοημοσύνη μας και μας κάνει συνεχώς gaslighting. Μα βγάζει τρελού και προσπαθεί να μα πείσει κιόλα ότι είμαστε τρελοί. Δεν μα αγαπάει ένα άνθρωπο ο οποίο μα κοροϊδεύει και χαίρεται με τον πόνο μα. Και επίση λυπάται με τη χαρά μα και μα φθονεί. Και ναι, και οι γονεί μπορεί να φθούν τα παιδιά του και τα παιδιά μπορούν να φθούν του γονεί του. Δυστυχώ η κακία μπορεί να αναβρεθεί, μπορεί να εντοπιστεί σε όλε τι μορφέ σχέσεων. Και από τη στιγμή που κάποιο είναι ενήλικας, έχει την ευθύνη των κινήτρων του. Έχει την ευθύνη του αν είναι αγαπητικός ή κακοπιτικός προς οποιονδήποτε άνθρωπο. Είτε πρόκειται για το παιδί του, είτε πρόκειται για το γονιό του, για το σύντροφο του, για οποιονδήποτε. Ναι, γίνεται όταν είμαστε παιδιά να πιστέψουμε αυτό που μας λένε οι γονείς μας ότι εμείς σας αγαπάμε, αλλά όταν μεγαλώσουμε να αντιληφθούμε ότι αυτό που ονόμαζαν αγάπη δεν ήταν αγάπη, αλλά ήταν ψυχολογική κακοποίηση. Σωματική κακοποίηση και άλλου είδους κακοποίηση. Δεύτερο ερώτημα. Όταν έχουμε δυσκολία να αναγνωρίσουμε τι νιώθουμε, ακόμα και για τα βασικά μας συναισθήματα, για να μπορέσουμε να το εξωτερικεύσουμε και να θέσουμε όρια, είναι σύμπτωμα ενός τέτοιου μεγαλώματος, ναι βεβαίω. Όταν μεγαλώνεις με μια γλώσσα αγάπη της μάνας σου, που είναι να σου λέει ψέματα, όταν μεγαλώνεις με μια γλώσσα αγάπη της μάνας σου Η οποία σε κάνει να κλαις και μετά σου μιλάει καλά για να σιωπήσεις Ή σου κάνει κομπλιμέντο για να σε χρησιμοποιήσει Ναι, αυτή η γλώσσα αγάπης του necking, του gaslighting, της χειριστικότητας Ακυρώνει τα συναισθήματα σου Νιώθεις ένα συνέστημα όταν είσαι παιδί και έρχεται με το gaslighting της και τη χειριστικότητα τη να σε πείσει ότι αυτό που νιώθει δεν είναι αυτό που νιώθει. Θα σε ενημερώνω σε αυτό το σημείο ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα υπάρχουν οι σύνδεσμοι για το επεισόδιο του podcast το 52, πώ είσαι έτοιμη ή έτοιμο να γίνει γονιό. Για το επεισόδιο 47, πώ είναι μια ειλικρινή συγγνώμη σε αντιδιαστολή με μια ψευδή απολογία. Για το επεισόδιο 11, γονεί αυτά τα ιερά τέρατα για το επεισόδιο 4 η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να σε αφορά. Για το επεισόδιο 17 νέκινγκ επιτιδευμένη αρνητικότητα αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Για το επεισόδιο 29 γκάζ ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου. Και για το επεισόδιο 14 Μήπως ταλαιπωρήσεις τη ζωή σου από ανθρώπους με τοξικότητα, αγένεια και δικαιωματισμό. Επειδή σε αυτό το βίντεο αναφέρω κάποιους όρους, αυτά τα επεισόδια εξηγούν αυτούς τους όρους. Το γεγονός ότι αυτή η κοπέλα έχει δυσκολία να αναγνωρίσει την νιώθει, να αναγνωρίσει τα βασικά της συναισθήματα, αυτό ναι μπορεί να είναι σύμπτωμα ενός κακοποιητικού μεγαλόματος, κατά το οποίο η μάνα της, έτσι όπως το περιγράφει, ακύρωνε τα συναισθήματα της. Επίσης, θα βάλω και το σύνδεσμο για τη λίστα για τα συναισθήματα και τη διαχείρισή τους. Όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι, όσοι δεν έτυχε να παρακολουθήσετε στο παρελθόν αυτά τα βίντεο, σας προτρέπω θερμά να τα παρακολουθήσετε γιατί είναι βίντεο πολύ χρήσιμα, βασικά βίντεο για να καταλάβουμε τι είναι το τραύμα, τι είναι η σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες, πώς τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου όπως το necking, το gaslighting και ούτω καθεξής, μπορεί να επηρεάσουν πάρα πολύ ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σε αυτό το περιβάλλον ψυχολογικού πολέμου τόσο πολύ ώστε μεγαλώνοντας να μην μπορεί να καταλάβει πότε είναι χαρούμενο, πότε είναι θυμωμένο, πότε είναι στενοχωρημένο, πότε είναι ευχαριστημένο να μην αναγνωρίζει κυρίως τα αρνητικά συναισθήματα, να μην μπορεί να βάλει σε λόγια τα αρνητικά συναισθήματα και να μην μπορεί να βάζει όρια στους ανθρώπους που το καταπατούν. Όταν μεγαλώνουμε με γονείς που δεν μας σέβονται, μας προετοιμάζουν για μια δυσίωνη μοίρα όπου θα είμαστε εύκολα θύματα κάθε ανθρώπου που δεν είναι σεβαστικός, που επίτηδες καταπατά τα συναισθήματα των άλλων, κάθε ανθρώπου που είναι κακοποιητικός. Πάμε τώρα στο τρίτο ερώτημα. Όταν υπάρχει μια εσωτερική σύγχυση, το ονομάζεται διπολικότητα, η φίλη όμως δεν είναι διπολικότητα με την έννοια της διπολικής διαταραχής, είναι διπολικότητα με την έννοια του ότι υπάρχει μπέρδεμα μεταξύ του μπροστά και πίσω. Ναι, όχι. Μια διπολικότητα πολλές φορές απόψεων. Είναι αυτό που μας έλεγαν στο Πανεπιστήμιο με τον όρο σύγκρουση προσέγγισης αποφυγής και θες και δεν θες. Θυμάμαι κάποτε λέει φίλη στα 25 μου, μου είχε πει ένας συνάδελφος «Δεν γίνεται να σε κόφτει» τι λένε οι άλλοι, αλλά ταυτόχρονα να μην σε κόφτει. Διάλεξε αυτό μου το είπε, λέει, όταν είχα κάνει ένα παράπονο για τη συμπεριφορά του. Είναι αλήθεια ότι αν μεγαλώσεις σε ένα τόσο μπερδεμένο και μπερδευτικό περιβάλλον, όπου ο άνθρωπος που όφιλε να σου δείξει αγάπη και καλοήθεια, ο γονιός σου σε κακοποιούσε ψυχικά, σε έβγαζε τρελό και σου ακύρωνε αυτά που ένιωθες μέσω χειραγώγησης, να μην μπορείς να καταλάβεις ποιο σε κακοποιεί στην πραγματική ζωή και να μην μπορέσει να αντιδράσει εν Προφανώς Προφανώ η κοπέλα αυτή μπορεί να δέχθηκε άσχημη συμπεριφορά από εκείνον τον συνάδελφο στο παρελθόν, να μην αναγνώρισε την εσωτερική της αντίδραση στην άσχημη συμπεριφορά, να μην αναγνώρισε το θυμό της, να απόθησε το θυμό της, γιατί έτσι έμαθε μεγαλώνοντας να αποθεί το θυμό της, επειδή η μανούλα της έλεγε «Δεν πρέπει να θυμώνεις, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα», και όταν επιτέλου θύμωσε ο άλλο να τη πει: Μα είσαι τρελή, μια φορά σου λέω ένα πράγμα και δεν σε νοιάζει, και την άλλη σε νοιάζει. Και το τέταρτο ερώτημα τη φίλη, γενικά το overthinking, η υπερανάλυση, είναι και αυτό σύμπτωμα όταν σε μεγαλώνουν συνέχεια με gaslighting. Ναι, είναι. Ναι, μπορεί να είναι. Δείτε το επεισόδιο του podcast για το gaslighting, το οποίο ο σύνδεσμος βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του βίντεο, για περισσότερε πληροφορίε, εδώ θα πω ότι τον gas με απλά λόγια σημαίνει εγώ αποφασίζω, στην περίπτωση αυτή ω γονιό, εγώ ω γονιό αποφασίζω ότι θα πλασάρω στο παιδί μου αυτή την οπτική. Αυτή την αφήγηση. Ότι εγώ είμαι ένα καλό άνθρωπο. Ότι όταν του μιλάω άσχημα το κάνω για το καλό του, όταν τον πονάω το κάνω για το καλό του, όταν του στερώ πράγματα το κάνω για το καλό του, όταν το κοροϊδεύω το κάνω για το καλό του, όταν περιορίζω την ελευθερία του και τα ανθρώπινα δικαιώματα του το κάνω για το καλό του, όταν το χτυπάω το κάνω για το καλό του και ούτω καθεξής. Το βγάζω τρελό, ακυρώνω αυτό που νιώθει. Του φέρω με άσχημα και το παιδί λέει γιατί μου φέρεσαι άσχημα και εγώ του λέω όχι, εγώ σου φέρω με καλά για το καλό σου τα κάνω όλα αυτά. Αυτό είναι τον gaslight. Οπότε ένα παιδί, ειδικά αν είναι και εύστροφο, ειδικά αν είναι και φιές, αρχίζει να έχει μέσα στο μυαλό του μια εσωτερική πάλι. Αρχίζει να έχει μέσα στο μυαλό του μια εσωτερική συζήτηση. Μα είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει η μάνα μου ή είναι έτσι όπως τα νιώθω εγώ. Και όσο πιο ευφύες είναι το παιδί τόσο πιο έντονη γίνεται η εσωτερική συζήτηση γιατί η λογική του δεν μπορεί να χωνέψει εύκολα τη χειραγώγηση και τη φρενοβλαβοποίηση που στην περίπτωση αυτή έκανε η μάνα. Οπότε ναι, μπορεί η υπερανάλυση των γεγονότων, το λεγόμενο overthinking στα αγγλικά, το να σκέφτεσαι υπερβολικά, να είναι ένα απότοκο κακοπιτικής παιδικής ανατροφής. Κλείνοντας αυτό το βίντεο. Στην αρχή του βίντεο μιλήσαμε για τις πέντε γλώσσες της αγάπης το βιβλίο που έγραψε ο Τσάπμαν, το οποίο κατά τη δική μου γνώμη ως ψυχολόγου δεν είναι επιστημονικό και είναι και επιζήμιο και επιβλαβές. Μία γλώσσα αγάπης υπάρχει. Να σου δείχνω στην πράξη ότι σε αγαπώ, αποφεύγοντας να σε κακοποιήσω και επίτηδες κάνοντας καλά πράγματα για σένα και να σου το λέω κιόλα πως σε αγαπώ. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα αγάπης. Οτιδήποτε άλλο είναι χειραγώγηση οτιδήποτε άλλο δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη να σε προσβάλλω. Δεν είναι αγάπη να σε κοροϊδεύω. Δεν είναι αγάπη να σου κάνω συνεχώς παρατηρήσεις. Δεν είναι αγάπη να σου δίνω μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δεν είναι αγάπη από τη μια να σε έχω με το μαστίγιο και από την άλλη με το καρότο. Όλα αυτά είναι κακοποίηση. Μία είναι η γλώσσα της αγάπης. Σου λέω πως σε αγαπώ και κάνω μόνο αγαπητικές πράξεις προς εσένα και καθόλου κακοποιητικές. Και στην περίπτωση που σε στενοχωρήσω, στην περίπτωση που σε κακοποιήσω άθελα μου, όταν μου το πεις στενοχωριέμαι, ζητάω ειλικρινά συγγνώμη, παραδέχομαι το λάθος μου, αναλαμβάνω την ευθύνη της πράξης μου και κάνω συνειδητά αλλαγές Ούτω ώστε στο μέλλον να μην σε κακοποιήσω ποτέ ξανά. Όλα τα άλλα δεν είναι αγάπη. Όλα τα άλλα είναι κοροϊδία. Υπενθυμίζω ότι οι σύνδεσμοι στην περιγραφή του βίντεο είναι πολύ χρήσιμοι. Είναι οι σύνδεσμοι που οδηγούν στην λίστα αναπαραγωγής συναισθήματα και διαχείριση του. Στο 52ο επεισόδιο του podcast, πότε ένα άνθρωπο είναι έτοιμο για να γίνει γονιό στο 47ο πώς είναι μια ειλικρινή συγγνώμη, στο 11ο επεισόδιο γονεί αυτά τα ιερά τέρατα, στο 4ο επεισόδιο το οποίο μιλάει για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, στο 17ο επεισόδιο το οποίο μιλάει για τον έκινγκ, στο 21ο επεισόδιο που μιλάει για τον gaslighting και στο 14ο επεισόδιο το οποίο έχει τίτλο «Μήπως ταλαιπωρήσεις τη ζωή σου από ανθρώπους με τοξικότητα, αγένεια και δικαιωματισμό». Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι ψεύδονται ασύστολα, ανερυθρίαστα και δεν αναλαμβάνουν εύκολα τις ευθύνες των πράξεων. Δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι γίνονται γονείς χωρίς να έχουν ενσυναίσθηση και χωρίς να έχουν συνέστηση της σοβαρότητας του ρόλου τους. Εάν κάποιος από εμάς έχει συμπτώματα παρόμοια με αυτά που περιγράφει φίλη από το τέταρτο επίπεδο, για παράδειγμα δυσκολία αναγνώρισης συναισθημάτων, δυσκολία οριοθέτησης των άλλων ανθρώπων, όταν υπάρχει μια εσωτερική σύγχυση και μπέρδεμα ως προς το τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι είναι αγάπη και τι είναι κακοποίηση, όταν υπεραναλύουμε τα πράγματα και δυσκολευόμαστε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή μας, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μεγαλώσαμε με κακοποιητικές γλώσσες αγάπης, ότι αυτό που μας σέρβιραν ως αγάπη δεν ήταν αγάπη αλλά κακοποίηση και ότι χρειαζόμαστε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να επιδοθούμε σε ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και εντατικό πνευματικό αγώνα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι αύριο την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου θα ανέβει στο κανάλι μας ένα εξαιρετικό βίντεο θεματάρα μαζί με τη δόκτωρα Σοφία Κωνσταντινίδου, ψυχίατρο και ψυχοθεραπεύτρια στη Γενέβη της Ελβετίας. Συζητάμε για το EMDR, αυτή τη θεραπευτική μέθοδο για το τραύμα και μαζί με μένα θα μάθετε κι εσείς από τη δόκτωρα Σοφία Κωνσταντινίδου τι είναι αυτή η μέθοδος, πώς λειτουργεί, γιατί ακριβώς είναι θεραπευτική και πώς επιλέγουμε ποιο θεραπευτής θα κάνει η MDR σε εμά. Είναι εξαιρετικό το αυριανό βίντεο, παρακολουθήστε το. Σας στέλνω την αγάπη μου. Αγωνιστικούς χαιρετισμού σε όλους. Πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει με κακοποιητικές γλώσσες αγάπης και αγωνιζόμαστε καθημερινά να μάθουμε τι είναι η αγάπη, να αναγνωρίζουμε την αγάπη, να αναγνωρίζουμε την κακία, να βάζουμε stop όριο στην κακία και στην κακοποίηση και να αποδεχόμαστε την αγάπη στη ζωή μας και να βάζουμε την αγάπη στη θέση που της αρμόζει και τη βιαιότητα και την κακία επίσης στη θέση που της αρμόζει. Η βιαιότητα και η κακία πρέπει να μείνουν στο περιθώριο. Να κόψουμε κάθε επαφή με ανθρώπους που είναι βίαιοι και κακοποιητικοί προς εμάς και να αναγκαλιστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μας αγαπούν. Στέλνω την αγάπη μου.